Στην παρέα μας ο Τάσος Νικολογιάννης. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Αύριο, τουλάχιστον από αυτά που δήλωσε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και τις υπογραφές. Θα πέσουν υπογραφές, ναι, ναι. Mm-hmm. Το κομμάτι του γηπέδου. Ναι, το ποδοσφαιρικού γηπέδου. Mm-hmm. Οπότε αυτό που έχουν πει βάσει χρονοδιαγράμματος, από την ημέρα που θα πέσουν υπογραφές με την κατασκευαστική εταιρεία, υπολογίζουμε 36 μήνες για να είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Δηλαδή το 2026, τον Ιούνιο, εντάξει. Εγώ λέω μπορεί να υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις. Ναι, ας πούμε ότι είναι, είπαμε, η σεζόν 26-27. Κάτω τώρα. Εκεί. Mm-hmm. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, κάπου εκεί το βλέπω. Οι εγκαταστάσεις του Ρεστέχνη θα είναι πιο γρήγορα, γιατί μεστάνε το 24. Ναι. Θα μπορεί και ο Ρεστέχνη να κατασταθεί δηλαδή. Mm-hmm. Θα είναι πολύ σημαντικό. Ναι, βέβαια, θα είναι σημαντικό. Θα είναι πολύ σημαντικό γιατί... Υπάρχει πρόβλημα με τα γήπεδα. Mm-hmm. Για το που... Στο και μάλλον... κάπου διάβασα κιόλας, μπράβο, για το βόλεϊ, ότι θα έχει πρόβλημα φέτος. Ούτως ή άλλως το να έχει φτάσει μέχρι το Μαρούσι για να μπορεί να παίζει είναι πρόβλημα. Για να δούμε πού θα παίξει φέτος. Ναι, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι με τις υπογραφές που θα πέσουν πιθανόν τα αύριο, τελειώνει όλη η ιστορία, μπαίνει σε μια σειρά πλέον το γήπεδο. Εντάξει, εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει πίσω γύρισμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ο κίνδυνος που υπήρχε το 2008. Το 2008 ήταν ακόμα πρώιμη όλη η ιστορία, δηλαδή δεν είχαμε φτάσει τόσο πολύ, εδώ έχει γίνει νόμος. Τότε ήταν μια ιστορία που ήταν ανοιχτή στις ενστάσεις, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κάτι που έγινε και μπλόκαρε το έργο. Και γι' αυτό δεν έγινε. Τώρα νομίζω ότι έχουν όλα διασφαλιστεί από παντού και δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Η χρηματοδότηση υπάρχει, τα 115 εκατομμύρια για το γήπεδο, οπότε νομίζω ότι μετράμε πλέον αντίστροφα. Βέβαια χρειαστούν κάποια χρόνια να περάσουν, αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε τόσα χρόνια. Νομίζω ότι αν περιμένα 3 χρόνια να μπει σε ένα σύγχρονο γήπεδο, στο πιο μεγάλο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Έρος και ουρά που λέμε τώρα, εντάξει. Που θα παίζει σύλλογος, είναι λίγο, δεν είναι πολύ. Κατά άλλα... Ο Γιωβάνοβες, εντάξει, και οι συνεργάτες είναι ακόμα εδώ. Ο Γιωβάνοβες νομίζω έχει φύγει. Mm-hmm. Συνεργάτες κάποιοι είναι εδώ. Αλλά όχι για πολύ. Και ο Γιωβάνοβες για λίγο έφυγε. Θα ξαναγυρίσει, θα πρέπει... Εντάξει, δεν κάνουν διακοπές τώρα. Ούτε ο προπονητής ούτε οι συνεργάτες του. Διότι έχουν να κάνουν και την υπασία της νέας σεζόν. Mm-hmm. Υπάρχει το θέμα μεταγραφών. Και η εγκρίση που δίνει για τους παίκτες που βλέπει. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία... να φιξαριστεί οριστικά το κέντρο που θα πάει η προετοιμασία η ομάδα, που πρέπει να τρέξουν για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι απόλυτα έτοιμος στην έξω προετοιμασία 14 Ιουνίου. Εντάξει, μεταγραφικά αυτό που βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει, όχι απλά κοιτάει, δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάτι με τη θέση του χαφ και τη θέση του δεξιού μπακ. Mm-hmm. Έχουν εντοπιστεί στόχοι, έχουν γίνει κρούσεις. Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Mm-hmm. Είναι αυτό που υπόθηκε ότι έγινε η προεργασία πάνω στο κομμάτι αυτό από τον Γενάρη. Έχουν εντοπιστεί παίκτες που έχει εγκρίνει ο προπονητής και είναι σε φάση επαφών για να δει ο Παναθηναϊκός ποιες από αυτές μπορούν να προχωρήσουν και ποιες όχι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εδώ το θέμα ποιο είναι. Ο Παναθηναϊκός βιάζεται. Ναι. Και επειδή ασχολείται με καλούς παίκτες, δηλαδή με παίκτες οι οποίοι, δηλαδή στη Λίγκρα ας πούμε, έτσι. Mm-hmm. Πολύ καλούς παίκτες. Αυτοί οι παίκτες, ξέρεις, δεν παίρνουν και εύκολα απόφαση. Ναι. Όταν έχουν και πολλές ομάδες και σε έχουν λίγο στο περίμενε. Ο Παναθηναϊκός όμως βιάζεται, γιατί θέλει αυτή τη φορά 3-4 καλοί παίκτες να είναι τουλάχιστον όταν η ομάδα θα είναι στην Αυστρία, αν όχι από τις 14 Ιουνίου, στην πρεμιέρα, στην πρώτη προπόνηση, τουλάχιστον όταν η ομάδα πάει στην Αυστρία στις 25 Ιουνίου. Οπότε στην περίπτωση αυτή πιέζει ο Παναθηναϊκός τη δική του πλευρά για να υπάρχουν συμφωνίες. Και θα δούμε τώρα που θα υπάρχουν όμως περιπτώσεις που κοιτάει. Εντάξει, θα εξαντλήσει τα περιθώρια για να πάρει τους βασικούς στόχους, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Εντάξει, πάω και θέσεις που ακόμα δεν υπάρχει κάτι, μπορώ να πω, με θέση του στόπερ, π.χ. η θέση του αριστερού μπακ δεν υπάρχει κάτι. Προτείνονται παίκτες, αλλά ακόμα δεν είναι κάτι που α πούμε ότι έχουν εντοπιστεί στο αρχείο Παναθηναϊκός που χωράει. Μετά θα γίνει και με την ανανέωση του Κουρμπέλη, που είναι ένα θέμα ανοιχτό, ακόμα δεν έχουμε αποτέλεσμα. Mm-hmm.
ανάλογα τι θα γίνει. Αν ο Κουρμπέλης μείνει, δεν ξέρω. Έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση στον μάνατζερ του. Αυτές τις μέρες οι ομάδες δεν έχουν επαφές. Ή οι ομάδες, δηλαδή, οι δύο πλευρές. Ναι. Αν μείνει ο Κουρμπέλης, δεν ξέρω αν ο Πάνακος θα πάει στο 6-8 για κάποιον παίκτη. Ξεχωριστά από το θέμα του Ζέκα, το θέμα του Ζέκα νομίζω ότι... Ναι, νομίζω είναι άλλη ιστορία, ότι, ναι. Ότι αν γίνει, που έχει πιθανότητες, θα γίνει, γιατί είναι ένα κεφάλαιο για τον Πάνακο, θα έρθει να κλείσει την καριέρα του, από εκεί πέρα θα έρθει ως μια εναλλακτική λύση να βοηθήσει κάποια μάτς. Και όταν αποφασίζει να σταματήσει, να λάβει και πόσο στην ομάδα, δηλαδή για το Ζέκα στο Πάνακο έχουν σχέδια και για την επόμενη μέρα, μόλις κρεμάσει το παπούτσια του. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση, έτσι όπως σου είπα. Επειδή κάπου διάβασα πάλι το όνομα της Κόλο Κόλο, ότι έχει ακόμα στον μπλοκάκι της τον Παλάσιος. Κοιτάξτε να δείτε εσύ, Τάσο. Το όνομα της Κόλο Κόλο παρουσιάζεται κάθε μεταγραφική περίοδο. Ναι. Όχι, εγώ απλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι αν θα συζητούσε ο Παναθηναϊκός ενδεχόμενο παραχώρησης του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Δεν πάω να σου πω ότι υπάρχει ταμπέλα δεν μπολείται για κάποιον παίκτη, αν υπάρχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κάτι. Ναι, για την ώρα, ναι, okay. Κάθε μεταγραφική περίοδο και δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Δηλαδή, πραγματικά και το Γενάρη για την Κόλο Κόλο γράφηκε και το περασμένο καλοκαίρι για την Κόλο Κόλο γράφηκε. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν να πεις ότι γράφονται διάφορες ομάδες. Οπότε, βλέποντας και κάνοντας, κοίταξε, σου έχω πει, το καλοκαίρι θέλει να πάει με αυτή την ομάδα και με 4-5 προσθήκες στα προκριματικά, τα πρώτα προκριματικά, μπορεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, εάν προκύψει κάποια πάρα πολύ καλή πρόταση για κάποιον παίκτη, που να είναι συμφέρον και του Παναθηναϊκού και, και του παίκτη, μπορεί να φύγει, να πουληθεί κάποιος παίκτης και να έρθει με αυτά τα χρήματα να πάρει σε έναν πάρα πολύ καλό παίκτη αντικαταστάτη. Αυτή τη στιγμή όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία.